Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα ήρθε το νερό στο σπίτι μου, που για την ακρίβεια ήρθε στον υπολογιστή μου με αυτό εδώ το διακριτικό κουτάκι. Για την ακρίβεια έχω μία υδρόψυξη από την Cooler Master, την Master Liquid ML360R RGB, με αυτό έτσι το μικρό εύκολο όνομα. Είναι αυτό εδώ το μικρό και διακριτικό κουτάκι και πρόκειται για μια υδρόψυξη με Full RGB, εννοείται για να είναι και πανηγυριώτικο όπως πρέπει να είναι ένα σύγχρονο PC, με τριπλό ψυγείο. Πάμε κατευθείαν να την ανοίξουμε και να δούμε έτσι λίγο τι έχει μέσα. Το κουτάκι βλέπετε ότι είναι έτσι ένα μικρό και διακριτικό. Λοιπόν, το πρώτο που βγάζω είναι αυτά εδώ τα λίγα καλώδια. Βλέπετε εδώ πέρα μιλάμε για ένα σκασμό καλώδια, κάποιες οδηγίες, έναν, δύο, τρεις ανεμιστήρες. Και μάλιστα συγκεκριμένοι ανεμιστήρες έχουν δύο καλώδια, ένα για το RGB και ένα για την τροφοδοσία για να γυρίζουν. Είναι αυτοί εδώ οι ανεμιστήρες, τους αφήνω στην άκρη. Το επόμενο που έχει είναι bracket, βίδες και άλλα bracket, κάποιες ακόμα οδηγίες. Και είναι και αυτό εδώ για τα RGB, το αφήνουμε ένα κοντρολεράκι που μπαίνουν όλα τα RGB εδώ πάνω. Έχουμε για AM4. Για δηλαδή τους επεξεργαστές που έχω και εγώ, για τι λέει εδώ πέρα, για 2011 LGA, αυτά είναι για Intel, για έχει για 775, για 1150, γενικότερα έχει εδώ πέρα ό,τι bracket θέλετε, για ό,τι socket και επεξεργαστή έχετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ για τη δικιά μου περίπτωση. Εγώ έχω έναν Ryzen 7 2700X και η στήριξη βασικά του block είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ απλή. Εδώ πέρα με δύο βιδούλες γίνεται όλη η διαδικασία. Πάμε να δούμε και τι άλλα έχει μέσα. Εντάξει, έχει κάποιες σύλικες, okay, για την υγρασία. Και τέλος, το κύριος κομμάτι. Α, μα έχει εδώ πέρα και κάποια πινάκια για τα RGB. Και τέλος, το κύριο κομμάτι είναι το τριπλό ψυγείο που βλέπετε εδώ πέρα. Και η αντλία που είναι και για τον επεξεργαστή εδώ πέρα, το block στην ουσία. Αυτή εδώ είναι η μικρή υδρόψυξη. Πριν την αγοράσετε εννοείται ότι να κοιτάξετε αν χωράει αυτό το πράγμα στο κουτί σας, γιατί δεν είναι για όλα τα κουτιά τα τριπλά ψυγεία, παιδιά. Συνήθως βάζουν μονό, εντάξει πλέον και τα midi tower χωράνε και διπλά ψυγεία άνετα, αλλά για τριπλό ψυγείο σας χρειαστείτε κάποιο full tower κουτί, οπότε πριν πάτε να αγοράσετε αυτό εδώ το τέρας, καλό είναι να κοιτάξετε αν χωράει στο κουτί σας. Μέσα στη συσκευασία δεν έχει κάτι άλλο, πιστεύω είναι αρκετά όλα αυτά. Βλέπω πάρα πολλά καλώδια έχω να συνδέσω και να τα φτιάξω. Να πούμε όμως και πριν προχωρήσω στην συναρμολόγηση, να την τοποθετήσω βασικά στον υπολογιστή μου, να σας πω και κάποια νούμερα. Όπως σας είπα, εγώ έχω έναν Ryzen 7 2700X. Θα το είδατε και στο PC Build που έγινε πριν κάποιους μήνες, την PC Build αναβάθμιση vlog. Θα σας έχω και το βίντεο εδώ πάνω να πάτε να το δείτε. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής αγοράστηκε μεταχειρισμένος, όπως αγοράστηκε μεταχειρισμένη και η συγκεκριμένη υδρόψυξη, γιατί την βρήκα καινούρια σε πάρα πολύ καλή τιμή. Σχεδόν καινούρια σε πάρα πολύ καλή τιμή. Θα την βάλω πάνω στον υπολογιστή να την δοκιμάσω. Πρώτα όμως να πω κάποια νούμερα με την stock ψύξη. Τόσο καιρό είχα την stock ψύκτρα και με stress test που έκανα με το AIDA 64 έφτανε max στους 70 βαθμούς. Στοκ ψύκτρα, με στοκ ρολόγια δεν πήραξα απολύτως τίποτα και έφτανε max 70 βαθμούς, που πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο για στοκ ψύξη που παρέχεται μέσα στη συσκευασία. Δηλαδή έμεινα αρκετά ικανοποιημένος από την στοκ ψύκτρα. Παρ' όλα αυτά είπα να πάω σε κάτι πιο τουμπανιάρικο, κάτι καλύτερο, όχι μόνο για να μειώσω τις θερμοκρασίες από τους 70 βαθμούς να το πάω πιο κάτω, αλλά επειδή ο σχεδιασμός της ψύκτρας στην ουσία, επειδή είναι πάνω στη μητρική, ρουφάει ζέστη κατευθείαν από την κάρτα γραφικών όταν παίζω παιχνίδια, ήθελα όσο γίνεται να είναι η ψύξη του επεξεργαστή μακριά από την κάρτα γραφικών για να τον έχω ακόμα πιο δροσερό, να μην ζεσταίνεται τσάμπα χωρίς λόγο. Οπότε σε max θερμοκρασίες, σε stress test που έκανα ήταν 70 βαθμούς και σε χαλαρή λειτουργία, δηλαδή χωρίς να κάνει τίποτα υπολογιστής, ήταν 35 βαθμούς. Πιστεύω είναι πολύ καλή θερμοκρασία, ξαναλέω, για stock ψύκτρα. Βέβαια εγώ δεν είχα την stock πάστα που είχε πάνω, τη θερμοαγόγιμη πάστα. Είχα βάλει μία από την Arctic, την MX4. Μόνο αυτή την αλλαγή είχα κάνει, που σίγουρα βοηθάει την κατάσταση, αλλά και πάλι και stock ψύξη πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή.
Τώρα θα προσπαθήσω να τοποθετήσω εδώ αυτό το τέρας μέσα στο κουτί μου και να δούμε πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά να δούμε και τα νούμερα, δηλαδή τις θερμοκρασίες, να δούμε τι διαφορές θα έχει μια ψήξη των 130 ευρώ, μια υδρόψυξη των 130 ευρώ νομίζω κάπου εκεί παίζει, με μια stock ψήξη που υπάρχει μέσα στο κουτί. Οπότε ξεκινά τοποθέτηση και θα δούμε και τα νούμερα στη συνέχεια. Τσα! Λοιπόν, χώθηκα τώρα λίγο εδώ από πίσω γιατί είναι λίγο τεράστιο το κουτί. Βέβαια, όλοι σε αυτό το κουτί φαινόμαστε λίγο μικροί, αλλά τέλος πάντων προσπάθησα εγώ να τα χωρέσω όλα πάνω σε ένα τραπέζι, λίγο δύσκολο. Για εσάς περάσανε μερικά δευτερόλεπτα, για μένα περάσανε περίπου 2 ώρες για να καταφέρω να την τοποθετήσω και να κάνω και κάποιες δοκιμές για τις θερμοκρασίες που ήθελα. Μέσα στη συσκευασία, όπως είδαμε και πριν, είχε αρκετά καλώδια. Παρ' όλα αυτά, περισσέψανε επίσης αρκετά καλώδια. Χρειάστηκα τα μισά από αυτά που είχε εδώ μέσα, όπως επίσης δεν χρησιμοποίησα και το controller που είχε. Με το συγκεκριμένο controller μπορείτε να χρησιμοποιείτε εδώ πέρα και να αλλάζετε τα RGB πάνω σαν ανεμιστήρες, να αναβοσβήνετε μέχρι και τον υπολογιστή μπορείτε από εδώ. Γενικότερα μπορείτε να κάνετε διάφορες λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν μου χρειάστηκε γιατί το RGB τόσο της αντλίας αλλά και των ανεμιστήρων το σύνδεσα πάνω στη μητρική. Οπότε, όταν θα δείτε όλα αυτά τα καλώδια, μην σας πιάσει πανικός. Υπάρχουν μέσα και στις οδηγίες πώς να τα χρησιμοποιήσετε, οπότε θα βγάλετε άκρη. Σύν ότι όσοι θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το controller. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί να δώσετε αρκετό χρόνο για να καταφέρετε να κάνετε ένα σωστό cable management. Μιλάμε για 2 καλώδια σε κάθε ανεμιστήρα, ένα για το RGB και ένα για την τροφοδοσία. Και 2 έχει και η αντλία, οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα χαμό. Σύν με κάτι tough για να μπουν όλα πάνω κτλ. Χρειάζεται αρκετή ώρα για να τα μαζέψετε και να μην φαίνεται κάτι. Επίσης, μέσα στη συσκευασία έχει και μια θερμοαγώγιμη πάστα εδώ από την Cooler Master. Εγώ δεν την χρησιμοποίησα γιατί εδώ και χρόνια χρησιμοποιώ από την Arctic την MX4. Αυτή ξέρω, αυτή εμπιστεύομαι. Σαν διαφήμιση, πολύ ακούστηκε αυτό. Τέλος πάντων, εγώ χρησιμοποίησα αυτήν εδώ και έτσι οι μετρήσεις θα είναι με την ίδια πάστα όσο και στην αερόψυξη όπως και στην υδρόψυξη. Στην τώρα ποιότητα κατασκευής είμαι απόλυτα ικανοποιημένος τόσο από την ποιότητα των ανεμιστήρων όσο και του ψυγείου και της αντλίας. Το παράπονο που έχω με την αντλία είναι ότι αν έχετε Ryzen επεξεργαστές θα μπει, κάτσε να σηκωθώ και λίγο, κάθετα το λογότυπο. Δεν γίνεται να μπει οριζόντια. Δεν σου αφήνει δηλαδή τα bracket να μπουν έτσι ώστε να μπει οριζόντια. Κάτι έσπασε μέσα μου όταν είδα ότι δεν μπορούσα να το βάλω οριζόντια το logo, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον έτσι μπαίνουν καλύτερα οι σωλήνες. Που οι σωλήνες μάλιστα μας επιτρέπει να τις κουνάμε και να τις φέρουμε και στη γωνία που θέλουμε για να τις περάσουμε έτσι όπως θέλουμε. Το καλό είναι ότι επίσης οι σωλήνες είναι πλεκτοί, οπότε εμένα τέριαξε και με τα καλώδια του τροφοδοτικού. Αρκετά ποιοτικοί σωλήνες, αρκετά ωραίοι και είναι και αρκετό το μήκος του για να το βάλετε όπου θέλετε. Φυσικά είναι δύσκολο στην ευλυγησία, είναι δίσκαμπτη, παρόλα αυτά πιστεύω θα κάνετε τη δουλειά σας. Από θέμα θορύβου τώρα, εδώ τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, αλλά θα πω πρώτα για τις θερμοκρασίες και μετά θα πω και για τον θόρυβο τι μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, με την αερόψυξη είχα στο max 70 βαθμούς, με full να δουλεύει ανεμιστήρας, να κάνει και αρκετή βαβούρα και στο ρελαντί, δηλαδή χωρίς να κάνει κάτι ο υπολογιστής, είχα στους 35 βαθμούς. Εδώ με τις ίδιες συνθήκες, με την υδρόψυξη είχα 60 βαθμούς max και 25 βαθμούς περίπου όταν κάθεται ο υπολογιστής. Μιλάμε για 10 βαθμούς τόσο και στο idle όσο και στο max, που είναι μια σεβαστή διαφορά. Αν βάλετε τους ανεμιστήρες στο full, γιατί εγώ αυτές τις θερμοκρασίες τις είδα με τους ανεμιστήρες στο 30%. Στο 30% δεν ακούγονται ανεμιστήρες και έχω και μια πολύ καλή θερμοκρασία. Αν τους βάλετε full θα πέστε γύρω στους 55 βαθμούς, αλλά πραγματικά αυτοί οι ανεμιστήρες κάνουν σαν αεροπλάνο όταν δουλεύουν full, οπότε εγώ σαν Βασίλης δεν το άντεχα και έτσι τους έχω μόνιμα και δουλεύουν στο 30% που κάνω μια χαρά τη δουλειά μου. Για όποιον θέλει μια έτσι όμορφη, ποιοτική, μεγάλη υδρόψυξη, είναι σίγουρα μια επιλογή που θα πρέπει να κοιτάξει. Για όποιον θέλει όμως μια αθόρυβη υδρόψυξη και παύλα πολύ αποδοτική ταυτόχρονα, τότε σίγουρα δεν πρέπει να κοιτάξετε στη συγκεκριμένη υδρόψυξη και να πάτε να δείτε κάτι άλλο. Ή αν πάρετε αυτή, μπορείτε ξέρω εγώ να βάλετε κάποιο Noctua ανεμιστήρα πάνω και έτσι να έχετε και πολύ καλή απόδοση και πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, αλλά δεν θα έχετε έτσι το καγκουριλίκι και μην ξεχνάμε αυτά τα RGB που έβαλα τώρα, συν 50 FPS τα παιχνίδια οπωσδήποτε. Γενικά πιστεύω είναι μια καλή υδρόψυξη αρκεί να προσέξετε το θέμα του θορύβου. Μέσα στη συσκευασία έχει ό,τι μπορείτε να χρειαστείτε σε πολύ καλή ποιότητα, όλα στα σακουλάκια τους, όλα όπως πρέπει, οδηγίες, τα πάντα. Χρειάζεται χρόνο και λίγο κόπο για να την βάλετε. Παρ' όλα αυτά πιστεύω το τελικό αποτέλεσμα δεν απογοητεύει. Και ξαναλέω,
να το ξανατονίσω, αν δεν χωράσει το κουτί σας πηγαίνετε σε κάτι πιο μικρό και αν θέλετε κάτι αθόρυβο ίσως πρέπει να κοιτάξετε κάτι άλλο. Στο τέλος του βίντεο θα σας έχω έτσι και κάποια πλανάκια να δούμε λίγο πιο κοντά την υδρόψυξη, να τη δείτε κι εσείς λίγο πιο κοντά μάλλον την υδρόψυξη, για να δείτε έτσι πως αλλάζει τα χρώματα κτλ. Και πιστεύω φτάσαμε στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Αν δεν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε όμως, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι, έτσι ώστε να ενημερώσετε για τα καινούργια ενδιαφέροντα βίντεο που ανεβαίνουν. Τσεκάρτε και την περιγραφή κάτω. Έχω Facebook, έχω Instagram, που εκεί πέρα μάλιστα κάνω και κάποιους έξτρα διαγωνισμούς. Γενικότερα στα link αυτά ανεβάζω και κάποια κουπόνια και κάποιες προσφορές, οπότε πιστεύω αξίζει να τα κοιτάξετε. Θα βρείτε Twitch που κάθε Κυριακή 10 η ώρα είναι live και παίζουμε διάφορα παιχνίδια έτσι παρέα χαλαρά. Και στο YouTube εδώ 7.30 ώρα κάθε Τετάρτη έχουμε τεχνολογικά νέα της εβδομάδας και κάνουμε έτσι και τεχνολογική κουβέντα ή ό,τι απορίες θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε, τα απαντά όλα και έχουμε έτσι μια ωραία παρεούλα εκεί πέρα και μιλάμε για τεχνολογία, οπότε σας περιμένω και εκεί. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!